πραγματικά εκπλήσουν. Από αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος στην τοποθέτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα σας παρακαλώ λοιπόν να σέβεστε περισσότερο την εγκοσύνη. Πραγματικά εκπλήσουν. Εμείς προκαλούμε οποιονδήποτε δωρεάν μια εκθέτηση να πάρει την οικογένειά του και 11 η ώρα να τολμήσει να βάλει αλυσίδες στο ρογιάκι. Κάτσε κάτω να συμπαθήσουν και να σου φτιάξουν το έργο. Μα δεν το θέλω, όχι θα στο φτιάξω. Όχι είναι καλό, όχι έρχονται λεφτά. Πραγματικά εκπλήσουμε. Ας είναι του Θεού ο δρόμος, δεν με νοιάζει. Άμα ο Θεός έχει αργία, θα δουλέψουμε εμείς. Με το πρώτο χιόνι, κάποιος πρέπει να βάζει σε αλυσίδα μια σωρινή θαυτία. Κύριε Δήμαρχε, θέλω, μην χαμογελάτε καθόλου εγώ σε όλο το θέμα. Πραγματικά εκπλήσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς αναπολούν εκείνες τις εποχές. Πάμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Είστε κύριε Μαθούρ, δεν μπορούμε να φύγει κανένα κύριε Μακίσο. Πάμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Παρακαλώ κύριε Μουλά, η φωτολογία έγινε, η δευτερολογία έγινε, τελείωσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά εκπλήσουμε. Στρώνια αυτή στην ιδιωτική, όλες οι τρόικες δεν ξέρουν ποια τρόικα αναφέρεται όταν μιλάει. Ένα λεπτό ακόμα για πρόεδρε. Το ταμιακό υπόλοιπο είναι 3.303.659. Αυτά είναι. Αυτά. Ξέρω το ταμείο, ξέρω τα δάνεια, ξέρω τη ΔΕΙΑ. Δεν είναι μεγάλο. Τώρα 15 χιλιάδες ευρώ δεν ξέρω πώς θα δώσει. Έτσι. Δεν μπορεί να πέσει. Δημοσίευσε ο Δήμος. Εμείς δεν ακολουθούμε τακτικές φίλων σας σημερινών τροϊκανών που δημοσιεύεται στην αμφιλογία. Είναι η μόνη νόμιμη εφημερίδα που δέχεται δημοσίευσεις για έργα του Δήμου και το κάνουμε πάντα εκεί. Ακούστε λίγο. Δεν αμφισβητεί κανείς την άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, του Δήμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρω. Πραγματικά εκπλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ποτέ δεν δίνουμε στοιχεία δικά μας. Πάμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Αφού πέρασε το κλέιντερ, παιδί μου, όποιος θέλει να βάλει αλυσίδα στα σέρβι. Με το πρώτο χιόνι, κάποιος πρέπει να βάζει σε αλυσίδα μια σωρινή θαυτία. Πάρε τις αλυσίδες σου και έλα στην πρωινή ναυπαρτία. Δεν είναι τουριστικός προορισμός ένα μέρος χειμερινός στο οποίο πας υποχρεωτικά με αλυσίδα. Πάρε τις αλυσίδες σου και έλα στην πρωινή.